πραγματικά ενώ συμμετείχα σε πολλά άρθρα συμβούλια φέτος. Που έγινε από ό,τι καταλάβω πιο πολλά από κάθε παιδιά. Ενώ στην αρχή ήμασταν εδώ και δίναμε τα εύσημα στο Θανάση Μακρινό για την περσινή χρονιά και λέγαμε τι ωραία που την διαχειρίστηκε, γιατί πήραμε μια σωστή απόφαση να δώσουμε τη διαχείριση και λέγαμε ότι θα είναι μια εύκολη χρονιά. Τελικά αποσυμφωνήθηκε και ήταν η πιο δύσκολη από όλες. Παρόλο που πέρσι πήγε ο Ρόγκη, συμπληρώνουμε ένα χρόνο από τι πλημμύρε. Ήμασταν πλημμυρισμένοι σε νερό, φτάσαμε να μην είμαστε άνω νερό να βοηθήσουμε και να πηγαίνουμε δεκαήμερο-δεκαήμερο για να βγάλουμε την διευθυντική περίοδο. Τέλος καλό όμως, όλα καλά. Αυτό έχω να πω. Έστω και οι τελευταίες μέσω και με πολλές συνεδριάσεις, έστω και με κάποια προβλήματα όπως είπε και ο κ. Ζενακούλης, φτάσαμε να είναι στο τέλος αυτή η περίοδο και να έχουμε το 1-10 παραφανίσιο πλεόνασμα στη λίμνη Ταυροπού, ώστε να είναι και ίσως και ο Δήμαρχος Μαστήριο κ. Νάνος που είχε τις αντιρρήσεις του. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη σχολικονιά πρέπει να πω και ευχαριστώ ιδιαίτερα στο ΤΟΕΕ της Λάρισας, γιατί ο τελευταίος που θα έφερε το νερό και το μεγαλύτερο πρόβλημα το έκανε όμως Λάρισας, όπως καταλαβαίνετε. Σαν όμως Λάρισας δέχεται και μεγαλοποίηση, να πω και να ευχαριστώ τον κύριο Τσουρή, την λογική ότι έκανε υπομονή, κάναμε τους ανθρώπους για να μπορέσουν να αφήσουν το νερό και να ισορροπήσει η κατάσταση στο άδειο δίκτυο που έχουμε εμείς προς το τέλος της αρνητικής περίοδου. Από εκεί και πέρα, πρέπει όμως να πάρουμε τα μαθήματά μας από αυτή τη χρονιά. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η ψηφιδρία και τόσο μεγάλο το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον με το νερό, που όταν θα ξαναδούμε πάλι τον χρόνο να περάσουμε μια νέα χρονιά, άμα πάμε με τους όρους αυτούς, ενδεχομένως να μην φτάνουν οι όροι για την επόμενη χρονιά να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Έγινε ή θα γίνει το ΟΔΙΒ. Στην αρχή, λοιπόν, να πω την αρχή προσωπική η μου άποψη, όταν έγινε το ΟΔΙΒ, λέω τι είναι, πάμε για την υποποίηση του νερού, τι γίνεται, φοβόμουν κτλ. Βλέποντας όμως την κατάσταση από μεριά τη περιφέρεια και βλέποντας το τόσο μπέρδεμα αρμοδιοτήτων που υπάρχει σε πάρα πολλά θέματα, νομίζω ότι ενδεχομένως θα είναι ότι θα πρέπει να γίνει ένα τέτοιο φορέα. Τον οποίο βέβαια σίγουρα θα είμαστε όλοι από το φιλεγγύη και εμεί στην περιφέρεια και οι ειδικοί εσεί και οι Ζενακούλοι, ώστε το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό. Από την άλλη όμως, χρειάζεται να μπει μια οργάνωση για το τι κάνει ποιο και πού. Να μην εμπλόκονται οι αρμοδιότητε περιφέρεια από τελειωμένε διοίκηση, το ΕΒ. Γιατί πραγματικά υπάρχει ένα μπέρδεμα και το έζησε αυτό σε όλη την περίοδο. Εύχομαι λοιπόν ότι θα γίνει γρήγορα, να μην καθυστερήσει, ώστε να μπορέσει να συντονίσει αυτή την κατάσταση. Γιατί τον χρόνο πάλι δεν ξέρω πώς θα είναι η χρονιά, μπορούμε να γεμίσουμε νερό, να βρέξει το χειμώνα και να μην έχουμε πρόβλημα. Άμα όμως έχουμε μια χρονιά που φετινή μετά και λειψιδρία, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση μέχρι το τέλος. Άμα θέλουμε λοιπόν να είμαστε σωστοί, πέρα από την καλή διάθεση των εμπλεκομένων, δηλαδή τον ΤΟΕΒ, τις περιφέρειες, τις αποκεντρωμένες, για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση που και φέτος βρέθηκε η λύση έστω τα προβλήματα που είχαμε, δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει να πάμε να αρμοδιώνουμε τις ξεκάθαρες, το τι κάνει ποιος και πού, ώστε και οι αγρότες μας να ποτίζουν και να είναι ευχαριστημένοι, αλλά και όλοι μας να είμαστε εντάξει και απέναντι στον νόμο και να μην έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι θα ρωτήσω και ο τάδε εισαγγελέα, θα ρωτήσω τάδε επιθεωρητή και τι γίνεται. Γιατί όλα καλά πάνε, αλλά όταν έχει στραβή, όπως είδαμε τον Ντάνιελ, τις πλημμύρες. Και όταν έγινε στραβή με τα ψάρια, όλοι ψάχνουμε μετά να βρούμε ποιο είναι ποιο και ποιο ευθύνη. Εύχομαι λοιπόν τον ΔΙΘ να μπορέσει να βάλει σε λάσκη την κατάσταση και να έχουμε ξεκάθαρε αρμοδιότητε που ενδεχομένω από ό,τι φαίνεται να συναλλάβει το ΔΙΘ εξ ολοκλήρου. Αυτό ήθελα να πω και τελειώνω. Ευχαριστώ πολύ.